και πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δι' προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα κατεχόμενα υπάρχει ένα όργιο ξεπλήματος μαύρου χρήματος, κυρίως μέσω των καζίνο, αλλά και με πλοιάρια τα οποία έρχονται από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, αλλά και μέσω από έργα ανάπτυξης τα οποία πραγματοποιεί η κυβέρνηση Ερντογάν. Μάλιστα, είναι χρήματα της οικογένειας Ερντογάν, τα οποία διακινεί η οικογένεια Ερντογάν. Συγκεκριμένα, μας έχει αναφερθεί ότι έχουν γίνει τέτοιας μορφής έργα στην περιοχή της Μόρφου, αλλά προγραμματίζονται και για την περιοχή της Αμοχώστου. Αυτή η διαδικασία, συνομιλώντας και με τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχει ως εξής. Στα κατεχόμενα δεν υπάρχει κανένας τραπεζικός έλεγχος, διότι οι κατοχικές αρχές αρνούνται να δώσουν πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και γενικότερα της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό, όπως μας ελέγχθη? Σημαίνει ότι ακόμα και αν φτάσει κάποιος κοντά σε λύση, εφόσον δεν υπάρχει εποπτικός έλεγχος, εφόσον δεν υπάρχει έλεγχος στις συναλλαγές, εφόσον δεν υπάρχει έλεγχος στους πελάτες, εφόσον δεν υπάρχει έλεγχος στους εποπτικούς δείκτες της κεφαλαιακής αρχής, δηλαδή πόσα χρήματα χρειάζεται μια τράπεζα για να λειτουργήσει, τότε δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει η ενιαία η ενωμένη κοινή οικονομία. Και αν λειτουργήσει, θα λειτουργήσει με σοβαρά προβλήματα, διότι δεν μπορεί οι τράπεζες στις ελεύθερες περιοχές να είναι κάτω από τον αυστηρό έλεγχο και τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στα κατεχόμενα να υπάρχει διαφορετικό καθεστώς. Το τονίζω αυτό, διότι διατρέχοντας και την τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ αναφέρεται σε διάφορα άλλα ζητήματα, σε τεχνικές επιτροπές, δεν αναφέρεται σε αυτό το ουσιώδες ζήτημα, το οποίο σημειώνεται ότι με βάση τις θεωρίες των συγκρούσεων και της επίλυσης διαφορών, η οικονομία είναι ένας βασικός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει είτε στη βιωσιμότητα του νέου πολιτιακού συστήματος, είτε να το τεινάξει στον αέρα πριν την ώρα του. Προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο. Ευχαριστούμε.